Άρχα, προχτές ήσασταν στα εγγένεια στο Ναύπλιο, στο Ηλέκτρο. Και της έκθεσης των ΙΟΤ και στη συνέχεια του τουριστικού περιπτέρου. Ποια ήταν η εντύπωσή σας, η εικόνα σας από εκεί, τι αποκομίσατε? Είναι μια εκδήλωση παγκοσμίου χαρακτήρα, η οποία βοηθά και τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην πατρίδα μας, που είναι ασφαλώς από τις πρώτες, και προβάλλει τον Ναύπλιο, που είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου. Στον τελευταίο διαγωνισμό ήταν η πέμπτη πόλη αυτής της κατηγορίας, η οποία κέρδισε σε ομορφιά, και πράγματι αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τον Ναύπλιο και για την πατρίδα μας. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και το διαπίστωσα είναι σχετικά με τις οσμές οι οποίες αναδύονται από το λιμάνι, το οποίο είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Με ενημέρωσαν ότι είναι μια ιστορία η οποία είναι πάνω από 20 χρόνια, γίνεται ένας πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, υπάρχουν δυσκολίες, διότι το Ναύπλιο, ιδιαίτερα το παλιό Ναύπλιο, είναι θεμελιωμένο πάνω σε ιδιοκατασκευές των Βενετσάνων, άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε, το λαό, είτε το Άργους, είτε του Ναυπλίου, είτε της Τρίπολης, είτε της Καλαμάτας, τον εκπροσωπούμε όλοι. Ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, η κυβέρνηση. Επομένως πρέπει να αθροίσουμε δυνάμεις, να βοηθήσουμε την πόλη του Ναυπλίου. Το επόμενο ΕΣΠΑ, αυτό που τρέχει ήδη τώρα, έχει ένα ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες δραστηριότητες. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος στη μελέτη και να πάψουμε να κάνουμε διαπιστώσεις, να προχωρήσουμε σε αυτή την πανέμορφη πόλη, να της δώσουμε αυτό που της αξίζει, δηλαδή έναν ολοκληρωμένο βιολογικό καθαρισμό. Το παντοροϊκό σύστημα, όλα μέσα στη σωλήνα και στο λιμάνι, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια σύγχρονη μέθοδος καθαρισμού της πόλης. Και να τονίσω επίσης ότι η Αργολίδα έχει σοβαρές ελλείψεις στα ζητήματα υποδομών. Είτε είναι η πρόσβαση προς τον Εθνικό Δρόμο, είτε είναι ο Σιδηρόδρομος, είτε είναι η Μαρίνα, είτε είναι το Διοικητήριο. Είναι ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων, τα οποία πρέπει να επιληθούν πάρα πολύ γρήγορα για να υποστηρίξουμε την παραπέρα ανάπτυξη ενός ευλογημένου τόπου όπως είναι η Αργολίδα. Εμείς από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, ακούστε, τελειώνουμε με τη Μαρίνα, η οποία θα επηρεάσει μέχρι κάτω τη Μονεβάσια και θα φέρει θέσεις εργασίας. 50 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει για τον δρόμο. Η όποια καθυστέρηση συνδέεται με τον ΟΣΕ, θα έρθω μεθαύριο που θα υπογράψω ένα μεγάλο έργο για το βιολογικό καθαρισμό Άργους Ναυπλίου, να σας τα πω αυτά. Πρέπει να προχωρήσουμε τα έργα τα οποία είναι αναγκαία για την Αργολίδα. Υστερεί σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο διακηρύξεων και λόγων και ευχών είμαστε πρώτοι, αλλά στις υποδομές που χρειάζεται αυτός ο ευλογημένος τόπος είμαστε πίσω και πρέπει να τρέξουμε. Και έχουμε και τα χρήματα. Να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στο λαό να το κάνουμε. Υπάρχουν δυσκολίες στη συνεννόηση? Πάντα υπάρχουν δυσκολίες στην συνεννόηση. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά αυτό ακριβώς είναι η πολιτική, αγαπητέ. Να βρίσκεις τον τρόπο, αυτό είναι η πολιτική. Μέσα από τις δυσκολίες, ακόμα και τις δυσκολίες συνεννόησης, να βρίσκεις τον κοινό τόπο για να εξυπηρετήσεις το δημόσιο συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ.